Απευθύνομαι σε εσάς συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι δεν έχετε καμία σχέση με τον Πρωθυπουργό που σήμερα εκτελεί αυτό το σχέδιο. Έχετε όμως ευθύνη να αντιδράσετε, να αντιδράσετε σήμερα και να σκεφτείτε ότι σε αυτά τα έδρανα κάθισε κάποτε η Μελίνα Μερκούρη. Τι θα έλεγε η Μελίνα Μερκούρη σήμερα όταν έβλεπε το αντικαγκελάριο να περιφέρεται ως διοικητής της χώρας μας, κάνοντας υποδείξεις για μειώσεις εθνικής κυριαρχίας. Όταν έβλεπε μέσα στα Υπουργεία να κάνουν κομμάτι οι εγκάθετοι της νέας τάξης πραγμάτων. Πρέπει να ενωθούμε όλοι, όχι για να παραδώσουμε τη χώρα, αλλά για να αντισταθούμε στην παράδοση της χώρας. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα. Να ενωθούμε, όχι για να υποκύψουμε στους νέους κατακτητές. Όχι για να ακούσουμε τους δοσύλλογους, αλλά για να πούμε το όχι. Το όχι στο οποίο πρέπει να οδηγήσει πράγματι σε ένα εθνικό μέτωπο αντίστασης. 26 Πέμπτου του 2011 καταθέτω ερώτηση με τις καταθέσεις εγγράφων για να μας πούνε το ποιος αγόρασε το ασφάλιστο κινδύνου το CDS από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, το οποίο επωλήθη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2009 με ευθύνη και του Υπουργού Οικονομικών τότε του κ. Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού. Δεν απαντάνε στην ερώτηση. Τη μετατρέπω σε επερώτηση. Βάσει το 134 παράγραφος 2. Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής ποτέ δεν μπαίνει στον πίνακα. Το ξανακαταθέτω πάλι. Με τον Γιάννη τον Δημαρά και με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Διακομματική επερώτηση. Δεν προσδιορίζεται. Γιατί? Γιατί κάποιοι ενεργούν προκειμένου να παραδοθεί αυτή η χώρα. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι αυτό που θέλουν δεν είναι να γλιτώσουν τα 80 εκατομμύρια της εφεδρείας. 80 εκατομμύρια νομοθετούμε για την εφεδρεία. Και 100 εκατομμύρια ψηφίσαμε για να πάρει το Μέγαρο Μουσικής. Εδώ έχουμε τις ευθύνες μας. Ο ελληνικός λαός μας έστειλε στη Βουλή για να τον εκπροσωπούμε. Έχουμε ευθύνη λόγου και ψήφου. Όποιοι ψηφίζουν υπέρ αυτής της κυβέρνησης έχουν και την ευθύνη της στήριξης της κυβέρνησης αυτής. Όποιοι ψηφίσουν υπέρ της Δανειακής Σύμβασης έχουν και την ευθύνη της στήριξης της Δανειακής Σύμβασης που παραδίδει τη χώρα στους δανειστές της. Και μάλιστα βάσει του αγγλικού δικαίου που παραδίδει την κρατική περιουσία και την ιδιωτική περιουσία. Παράνομα, αντισυνταγματικά και άκυρα. Δίνουμε ψήφους μια κυβέρνηση η οποία δέχεται να ορίζει η Γερμανή καγκελάριος εχθές ειδικό υφυπουργό επί της Ελλάδος. Δηλαδή ουσιαστικά στρατιωτικό διοικητή του κύριου Φούχτερ. Ο κύριος Φούχτερ θα είναι ο κολλητός της κυρίας Μέρκελ που θα ελέγχει την πατρίδα μου, που θα ελέγχει τη χώρα μας, που θα ελέγχει τη δημοκρατία. Το ξέρω κύριε, εσείς έχετε υποταγή, έχετε προσκυνήσει. Θέλετε να σώσετε ό,τι μπορείτε από τις κοπίδες και τις απάτες που κάνετε. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα, εδώ υπάρχει ελληνική σημαία. Αυτή η χώρα έχει βουλή και δημοκρατία. Δεν μπορεί να δεχτεί έναν υφυπουργό. Να πάτε στο Δίστομο και να πείτε στους κατοίκους του Δυστόμου και στους απογόνους των εκτελεστέντων. Εσείς που τους παραμυθιάζατε από την ΚΕΣΕ σαν ψευτοσυνδικαλιστής. Και να τους πείτε ότι εμείς βάλαμε τον κύριο Φούχτερ σαν υφυπουργό Γερμανό. Να τους πείτε ότι ο κύριος Ράιχμπαχερ θα κάνει κομμάτι στην πατρίδα μας. Πιστεύετε ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης δεξιός, αριστερός, κεντρός που θα πιστεύει σε αυτό το παραμύθι? Καταθέτω στα πρακτικά ακόμα μια φορά το 1 εκατομμύριο του κυρίου Τσουκάτου που είναι δεσμευμένο στην Ελβετία και ζητάει Siemens. Αλλά η Ελλάδα δεν το ζητά. Ψάχνετε να βρείτε εταιρείες στην Ελβετία? Να τις ψάξουμε όλες, να τις ανοίξουμε. Γιατί δεν ψάχνετε επί ένα χρόνο τον αδερφό του πρώην πρωθυπουργού που σας κατέδεσε την εταιρεία στην Ελβετία μαζί με τη γυναίκα του στη Μόρς που έκανε πράσινη ανάπτυξη? Πήρα από το register πλέον του επιμελητηρίου του καντονιού του ΒΟ την εταιρεία του κυρίου Αντρίκου Παπανδρέου. Πιάστε τον. Σπίγκελ, 8 Δευτέρου 2002. New York Times, 14 Δευτέρου 2002. Αναφέρεται ότι πληρώθηκαν 300 εκατομμύρια από την ελληνική κυβέρνηση τότε με συντελεστή τον κύριο Πρωθυπουργό, το σημερινό, σαν πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος,
για να καλυφθεί ψευδώς το χρέος. Τι έγινε τότε? Βγάλαμε το swap. Ξέρετε που είναι το swap αυτό? Το swap αυτό έγινε τίτλος ιδιωτική εταιρεία στην Αγγλία και το χρέος πέρασε στην Εθνική Τράπεζα. Και βάλαμε τον κύριο Παπαδήμο να λύσει τώρα το πρόβλημα της Ελλάδος. Βάσει του άρθρου 15 του FSF και του 16 του FSF που δημοσιεύτηκε πλέον, μας πάει στο αγγλικό δίκαιο, καταργεί την εθνική κυριαρχία και οδηγεί μετά τη χρεοκοπία που την ανακοίνωσε μάλιστα σήμερα η Τράπεζα της Αγγλίας στην κατάσχεση της δημόσιας της ιδιωτικής περιουσίας. Εδώ δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση, συνάδελφοι. Εδώ πρόκειται περί παράδοση της χώρας. Εγώ στέλνω μια τελευταία απάντηση. Βεβαίως θα ψήσω όχι στον προϋπολογισμό. Αλλά στέλνω μια απάντηση προς τους κομματικούς βατζιμάνιδες. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι κομματικές ταυτότητες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι λίστες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οφίτσια. Όπως πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους, η πατρίδα μας πρέπει να μας ενδιαφέρει. Ας αφήσουμε τους νεοφιλελεύθερους και τους προσκυνημένους και εκείνους που έχουν γονατίσει τις αγορές να πάνε μαζί και ας ενωθούμε οι υπόλοιποι. Από όπου και να ανήκουμε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ. Ας διασφαλίσουμε το αύριο της πατρίδας μας και των παιδιών μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δώσει όρκο. Θυμηθείτε το. Σύμφωνα με τα στοιχεία της BS, το ιδιωτικό χρέος είναι 130 δισεκατομμύρια. Τα ενυπόθηκα στην ACB είναι 111. Τα οποία είναι καλυμμένα με συμβόλαια τραπεζών. Ποιος φοβάται τη χρεοκοπία, εμείς ή αυτοί? Απαντήστε, τολμούν ποτέ να οδηγήσουν τη χώρα στη χρεοκοπία? Δεν τολμούν. Απλώς σας εξαναγκάζουν να απειλείτε τον ελληνικό λαό και να προχωράμε σε υπογραφές μνημονίων που ενυπόθηκα. Βάζουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα δισέγγονά μας σε υποχρεώσεις που δεν θα μπορούν να τα αποκριθούν για να παραδώσουν τον ορυκτό πλούτο της χώρας. It would be catastrophic if we were to say to one of those who have decided to be with us, we no longer want you. Incidentally, the treaties don't allow for that anyway. People all over the world would ask, who will be next? The euro area would be incredibly weakened. The export nation Germany in particular benefits from the euro. It would be a huge political mistake to allow Greece to leave. Αποφεύγει η πλειοψηφία να φέρει το σκάνδαλο της Siemens, ενώ συζητούν με τους τύπους αυτούς στη Γερμανία για συμβιβασμό. Ποιο συμβιβασμό? Ακύρωση των συμφωνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων του ελληνικού λαού και της Siemens και των υπορυγείων και των πάντων. Και όσον αφορά την παραγραφή που ακούγεται πάρα πολύ συχνά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δικαιολογία πλέον. Ο νόμος, η διεθνή συμφωνία που υπάρχει για το ψεύλεμα χρήματος, υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου. Στο σπίτι της κυρίας Μαθιοπούλου, της πρώην συζύγου του Γερμανού υφυπουργού, η οποία έκανε και ανακοινώσει, θα μας κάνει και αγωγή. Μου έχει κάνει ο Τσουκάτος, θα μου κάνει και η Μαθιοπούλου τώρα. Και η κυρία Μαθιοπούλου λοιπόν, το σπίτι, βρισκόταν ο κύριος Τσοχατζόπουλος στην Πάτμο μαζί με τον κύριο Χρυστοφοράκο. Μάιο του 2000. Μόλις υπεγράφει η συγκεκριμένη σύμβαση. Την καταθέτω στη Βουλή και αυτή. Δεν υπάρχουν μόνο ταμπέλες αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν και Έλληνες και Ελληνίδες που ανεξαρτήτως του που ανήκαν πολιτικά στο παρελθόν, πιστεύουν σε αρχές και αξίες. Δεν είμαστε ούτε κομμουνιστές, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ που γράφανε εφημερίδες εχθές, ούτε ακροδεξιοί, ούτε απλώς δεξιοί, κεντρώοι ή αριστεροί. Είμαστε πάνω απ' όλα αυτό που είναι το σύνολο του ελληνικού λαού. Είμαστε Έλληνες, ανεξάρτητοι Έλληνες και θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους προκειμένου η φωνή μας να γίνει πιο δυνατή και τα σχέδιά σας πιο αδύναμα.